Λοιπόν, έχω μαζί μου τον προμονητή του Απόλλωνα, τον κύριο Τόνι Κωνσταντίδη. Coach, η ομάδα σας σήμερα δεν τα καταφέρει όμως απέναντι σε μια ομάδα με πολύ περισσότερες επιλογές που όλοι θεωρούν ως το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο. Δείξατε, βγάλατε πολύ ωραίο παιχνίδι. Επιστρέψατε εκεί που τα πράγματα είχαν σκούρα όταν πήγατε στο πλήν 8. Είσαστε περήφανος για τους παίχτες σας πρώτα απ' όλα σήμερα? Είναι η πρώτη μου ερώτηση. Θα σου απαντήσω στην ερώτηση σου. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κερδίσουμε τον Κεραυνό και να ισοβαθμίσουμε μαζί με την Άκη τον Κεραυνό στην πρώτη θέση. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, θα έρθω σε αυτά που είπε η Ρόδοτε. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα δείξαμε πολλά πράγματα ως ομάδα. Φυσικά, κάθε προπονητής θα βλέπει τους παίκτες του να αγωνίζονται με τον τρόπο είναι περήφανος. Θεωρώ ότι κερδίσαμε πολλά πράγματα ως ομάδα. Δείξαμε καταρχήν ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε στον Κεραυνό. Εμείς θεωρώ ότι ακόμη μέρα με τη μέρα μαθαίνουμε. Ακόμα και ο τρόπος που χάσαμε σήμερα, ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο, ήταν ένα πολύ καλό μάθημα για τους νεαρούς παίκτες που έχουμε, είτε είναι ξένοι είτε Κύπροι. Εντάξει, συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Είναι ευχάριστο το ότι δείξαμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον Κεραυνό. Νομίζω είμαστε η μοναδική ομάδα μέχρι σήμερα που δείξαμε αυτό το πράγμα. Είναι γεγονός ότι δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε από τον Απόλλωνα. Είναι μια ομάδα που δεν έχει πάρει ποτέ το πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής, ναι, μεν είχατε 5-1 ρεκόρ, όμως απέναντι στη μοναδική ομάδα που θεωρητικά πάει για τα ψηλά, την ΑΕΚ, δεχτήκατε την ήττα. Τώρα με τον Κεραυνό όλοι περίμεναν να δουν αυτό το παιχνίδι. Μπορεί λοιπόν ο Απόλλωνας να πάει μέχρι τέλους φέτος? Να μην ξεχνάτε κάτι, ότι ο Απόλλωνας φέτος έχει την πιο νεανική ομάδα του πρωταθλήματος και έναν από τα πιο χαμηλά μπάτζετ του πρωταθλήματος. Το μέχρι τέλους μιλάμε για μακριά στη post-season, δεν μιλάμε προφανώς για κατάκτηση του τίτλου. Έτσι αλλιώς το πρωτάθλημα παίζεται στα playoffs. Εμείς ο πρωταρχικός μας στόχος είναι πρώτα να μπούμε στα playoffs, που έχει η ομάδα να μπει εδώ και 4-5 χρόνια, και μετά εκεί θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Συγχαρητήρια στον Κεραυνό. Θεωρώ ότι σήμερα ότι έγινε το καλύτερο παιχνίδι του πρωταθλήματος με διαφορά μέχρι στιγμής. Και συνεχίζουμε. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ Team Beptin. Συνεχίζουμε. Ωραία, coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.